Ήταν 9 και 23 πρώτα λεπτά όταν ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κριτικούς. Στον τρίτο όροφο και τα έκανα πάνω μου, 5,8. 5,8. Και είναι και πολλόχρονο η πολυκατοικία και τρελαθήκαμε όλοι. Ο σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε εστιακό βάθος 70,7 χιλιόμετρα και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Χανίων και 20 χιλιόμετρα νότια των Αντικυθύρων. Βέβαια τον καταλάβαμε, ήταν αρκετά δυνατός. Εδώ καθόμουν και βλέπω την Τζαμαρία και πηγαίνει μπρος πίσω και λέμε σεισμός, δυνατός. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ήταν 6 Ρίχτερ. Η τηλεόραση μου είπε σε μια μικρή και έσπασε και κάτι γυαλικά, κάτι διακοσμητικά, γίνηκαν όλα θρύψαλα. Οι Χανιώτες βγήκαν έντρομοι στους δρόμους καθώς η δόνηση δεν είχε μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια. Πάρα πολύ ωραία κράτηση, δηλαδή πρώτη φορά θυμάμαι ότι κρατάει τόσο πολύ. 6, σημαντικό. Ναι, φωνάζανε, κάνανε, δίνανε στην αγορά. Βγήκαν έξω, βγήκαν. Βλέπω από το σκορδιλάκι και από τα γύρω μαγαζιά και βγήκαν όλοι έξω έντρομοι. Οπότε ναι, το ακούσαμε κανονικά, στερεοφωνικά που λένε όλοι. Εμένα είναι το μόνο πράγμα που με ανησυχεί, τα φυσικά φαινόμενα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να επέμβουμε. Σε χαμηλά που είμαστε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα οι άλλοι που ήταν από πάνω είχαν το πρόβλημα. Από τον ισχυρό σεισμό δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Μόνο σε χωριό της Κισάμου καταγράφηκαν καταπτώσεις σε ερυπωμένο σπίτι. Δεν έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε προβλήματα σοβαρά. Είμαστε σε μια επικοινωνία και με τον κύριο Χαρδαλιά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ό,τι χρειαστεί, είμαστε δίπλα στον κόσμο για να μπορούμε, αν χρειαστεί ομιγέννητο οτιδήποτε, να μπορούμε να παρέμβουμε. Η εφορία Χανίων ανέστειλε τη λειτουργία της μετά το σεισμό με απόφαση της διεύθυνσης. Στην Κίσαμο, λόγω παλαιότητας των κτηρίων, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί έκλεισαν προληπτικά. Στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες σε Χανιά και Ηράκλειο εφαρμόστηκε το σχέδιο αντισεισμικής προστασίας με τους μαθητές να παραμένουν μέχρι τις 10 το πρωί στα προάβλια για λόγους ασφαλείας. Είστε έτοιμοι να περάσετε στις τάξεις σας. Περάστε μέσα. Συνεχίζετε τα μαθήματα κανονικά. Περάστε μέσα. Μίλησα με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα σε κανένα απολύτως σχολείο στην πόλη. Ξέφασα την άποψη τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά και τα παιδιά εκεί μαζί με τους καθηγητές τους, θεωρώντας ότι δεν είναι πιο σίγουρο και πιο ασφαλές το να φύγουν να πάνε στα σπίτια τους, ασυνόδευτα ενδεχομένως. Η πυροσβεστική υπηρεσία τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής με οχήματα να σταθμεύουν σε κεντρικά σημεία των πόλεων και άλλα να περιπολούν. Σας ανησυχεί μετά και το χθεσινό μεγάλο σεισμό στην Αλβανία? Να πω όχι, θα ήταν ψέματα. Ότι μπορεί να δούμε. Τι να πούμε. Δεν ξέρουμε γιατί είμαστε σε ζώνη περίεργη εδώ. Όλα καλά να πάνε. Δεν σας τρόμαξε? Όχι ιδιαίτερα. Στην Κρήτη ζούμε. Σεισμοί γίνονται αναδιαστήματα. Με έγγραφό της προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων λίγη ώρα μετά το σεισμό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απίφθινε προειδοποίηση για εκδήλωση πιθανού τσουνάμι. Κάποια στιγμή κάτι λέχθη να έχουμε προσοχή επειδή είναι το επίκεντρο στη θάλασσα. Μήπως έχουμε κάποιο τσουνάμι. Δεν έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Το λιμενικό ελέγχει, έχει βγάλει τα σκάφη του έξω και παρακολουθεί. Στις παράκτιες ζώνες πραγματοποίησαν περιπολίες και πυροσβεστικά οχήματα. Ο σεισμός ταρακούνησε και τους κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Όχι πολύ δυνατός, αλλά πάντως ταρακουνήθηκα. Φοβηθήκατε? Φοβήθηκα για μεγαλύτερο σεισμό, ναι. Αλλά εντάξει. Καμιά έχει μισή ώρα τώρα που έγινε, ναι. Δυνατός, δεν να ακούγουν κάτι, να πέφτουν κάτι, δυνατός, εντάξει. Ίσως λόγω απόσταση, λόγω μεγάλου αστιακού βάθους, ενώ όταν λένε ότι ήταν δυνατός, δεν έκανα καμία ζημιά. Σπίτι ήμουν, αλλά κινούμουν και δεν πήρα ειδήσιο. Όχι, όχι, στο σπίτι είμαστε. Και? Εντάξει, σταθήκαμε λίγο, εντάξει. Τίποτα σοβαρό. Στον δρόμο ήμουνα και δεν κατάλαβα τίποτα. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Αττική και την Αχαΐα. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών μεγάλου σεισμού.